από την άλλη μεριά. Ναι, αλλά και οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν κάνει κάποιες καταγγελίες. Αυτό θέλω να σας πω, ότι οι καταγγελίες που έχουν κάνει και διαβάζοντας το δημοσίευμα του Newsweek, ναι, λέει κάποιος άκουσε, κάποιος είπε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε το μεγαλύτερο κάμπο. Ναι, όμως, κύριε Βαλμπακάκη, εσείς μας τα λέτε. Εμείς ακούμε και τη δική σας πλευρά, διαβάζουμε και τα δημοσιεύματα, τα ρεπορτάζ που γίνονται και το BBC έχει ανθρώπους, μαρτυρίες. Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση και από τη χώρα, αλλά και κεντρικά από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ. Πάνω σε αυτή την λογική, να δώσουν στοιχεία, να τελειώνει, να απαντήσουν με επιχειρήματα και βέβαια, αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, να τις αποκαλύψετε. Και να πείτε για ποιο λόγο πιέζουν. Για τα λεφτά, γιατί θέλουν περισσότερη χρηματοδότηση. Για ποιο λόγο. Θέλουν να δημιουργήσουν μια αναστάτωση. Ποιος είναι ο λόγος, τα κίνητρα λοιπόν, όπου οδηγούν αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να δίνουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν επιβεβαιώνονται επίσημα. Χαίρομαι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι. Χαίρομαι για την άποψή σας και είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να εξεταστεί ποιος ο ρόλος όλων αυτών των δημοσιευμάτων. Ναι, όμως δεν μπορεί να το αφήσουμε άλλο ανεξέλεγκτο αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Και νομίζω ότι είναι δουλειά του Υπουργείου να το κοιτάξει. Όπως επίσης το θέμα, κύριε Μπαλμπακάκη, της χρηματοδότησης. Είχαμε τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε, ακούγαμε για το 1,6 δισεκατομμύρια, το οποίο έχει πάρει η χώρα. Τελικά δεν είναι 1,6, είναι αυτά που έχουν εγκριθεί. Τελικά δεν τα έχει πάρει όλα η χώρα. Τα έχει πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι, το έχουν πάρει μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ένα μικρότερο κομμάτι. Αυτό το μικρότερο κομμάτι σας βοηθάει να φτιάξετε τις συνθήκες διαβίωσης. Ή και αυτό το κομμάτι είναι πολύ μεγάλο και δεν έχετε ανταποκριθεί σε αυτά τα κονδύλια, ώστε να φτιάξετε ένα καταβλισμό που να είναι τουλάχιστον αξιοπρεπής η διαβίωση αυτών των ανθρώπων. Ναι, ναι, κοιτάξτε, εμείς δεν συμμετέχουμε στη διαχείριση των κονδυλίων. Εμείς υποβάλλουμε αιτήματα και την διαχείριση των κονδυλίων την έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Οικονομίας. Εμείς δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ να διαχειριστούμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, για τις. Η κατάσταση δεν είναι άσχημη. Δυστυχώς έχουμε περισσότερο κόσμο με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές σκηνές και αυτό που είναι που δημιουργεί μια διαφορετική εικόνα. Αν δεν είχαμε αυτόν τον περισσότερο κόσμο και λείπανε σκηνές, τις συνθήκες θα ήταν πάρα πολύ καλές. Ο επερχόμενος χειμώνας και οι καλοκαιρινές σκηνές είναι που δίνουν πραγματικά μια εικόνα άσχημη. Δεν μπορούμε να τη βελτιώσουμε αυτή παρά μόνο με την αποσυμφόρηση και με τη σταδιακή μεταφορά των ανθρώπων σε καλύτερες δομές. Το οποίο προσπαθούμε ειλικρινά να το κάνουμε. Τώρα, κύριε Μπαλμπακάκη, πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στη Μόρια? Είδαμε ότι αρκετοί άρχισαν να φεύγουν. Έχουμε μια εικόνα. Έχουμε 7.200. Είναι αρκετοί. Ναι. Άρα είναι 7.200. Είχαμε, πόσο είχαμε φτάσει σε 9.000. Είχαμε φτάσει. 9.000. Καταλαβαίνετε, φύγανε περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι, αλλά ταυτόχρονα ήρθαν. Έτσι. Ο καταβλισμός, τα όρια του καταβλισμού ποια είναι? Ορίστε. Τα όρια του καταβλισμού, δηλαδή πώς μπορεί να φιλοξενήσει? Είναι 3.100 για ενήλικες και επειδή έχουμε πάρα πολλά παιδιά μπορεί να αυξηθεί μέχρι 3.500. Άρα είμαστε στο διπλάσιο αριθμό από... Στο διπλάσιο, μάλιστα. Θα συνεχιστεί όμως αυτή η προσπάθεια αποσυμφόρησης? Συνεχώς. Όσο δημιουργούνται από το Υπουργείο, δημιουργούνται συνεχώς δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα και θα συνεχιστεί βεβαίως. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back.